Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπορα 107 και 4. Ακόμα μια κομπή Basket City κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10. Θα το καταλάβατε ήδη άλλωστε από το intro, που σήμερα ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν ένα intro από παιχνίδι βέβαια του Chicago Bulls κόντρα στους Utah Jazz, το μακρινό 98. Και θα ψάξουμε έτσι να βρούμε και άλλα intro γενικά, γιατί θέλουμε να μπούμε σε ρυθμούς play-off, τελικών play-off στο NBA αλλά και play-off στην Ελλάδα. Έτσι, με όποια σημασία μπορεί να έχουν αυτά και όποια αγωνία μπορεί να έχουν. Έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, στην μπασκετική σεζόν, και στην Ελλάδα και στο NBA φυσικά και γενικά και στην Ευρώπη. Και έτσι θα προσπαθήσουμε λίγο να έχουμε λίγο κάποια ηχητικά από παλιά έτσι, NBA, παλιά intro αν θέλετε, κυρίως βέβαια με Σικάγο, αλλά γενικά ό,τι intro υπάρχει και είναι ωραίο, θα το βάζουμε έτσι για να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς play-off, τελικών play-off, γιατί εντάξει, τα play-off στην Ελλάδα δεν έχουν σαφέστατα την ίδια ένταση και την ίδια αγωνία με αυτά που βλέπουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έτσι. Νομίζω ότι όσοι είμαστε μπασκετικοί, το ενδιαφέρον μας είναι κάθε βράδυ εκεί. Και ειδικά τώρα που ξεκινάνε οι τελικοί, Ανατολής και Δύσης πριν το πολύ μεγάλο τελικό. Θα αναφερθούμε βέβαια στα παιχνίδια, στο παιχνίδι που έγινε χθες με τους Σικάγο να επικρατούν τον Sixers και να κάνουν το 4 σειρά 131-0, είναι πλέον το ρεκόρ των ομάδων που είναι στο 3-0, έτσι. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει γυρίσει δηλαδή ποτέ 131-0. Και νομίζω ότι οι Sixers δεν μπορούσαν να το γυρίσουν. Ίσως να κερδίζαν και χθες, έτσι πως πήγε το μάτς, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούσαν να φτάσουν σε μια τέτοια επική ανατροπή. Λοιπόν, θα αναφερθούμε φυσικά σε Α1. Θα δούμε τι έγινε στη χθεσινή αγωνιστική, όπου απομένει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ φυσικά για να ολοκληρωθεί, θα γίνει αύριο. Να δούμε τι έγινε χθες, πώς βγήκαν τα ζευγάρια, πώς πάνε μάλλον τα play-off, αλλά και τι έγινε με τη μάχη του επιβασμού, γιατί κατά 99% ο Πανιόνιος αποχαιρετά. Ακολουθεί τα τρίκαλα δηλαδή στην Α2 κατηγορία. Θα δούμε τι έγινε λοιπόν στο παιχνίδι του Άρη και του ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τις ομάδες μας. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κλειδώσει την τετράδα και με νίκη να παραμένει δηλαδή στη τρίτη θέση για τον Προμηθέα. Και από την άλλη ο Άρης πάει μέσα στη Ρόδο πλέον για να διεκδικήσει την παρουσία του στα play-off, έστω και στην 8η θέση. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από Α1, πάμε να δούμε τι έγινε στη χθεσινή αγωνιστική. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στην αγωνιστική, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Πανιωνίου με 67-81. Όπως καταλάβατε, δεν είναι δίπλα μου ο Νίκος Μοσκοβίτης, ο οποίος σήμερα του έδωσε ένα ρεπό, σημερινή ημέρα, γιατί έρχεται ένα δύσκολο τριήμερο για τον ίδιο λόγο, το αγώνα του ΠΑΟΚ με την άκρη του τελικού, που όλο το επιτελείο εδώ του Λίμπερο, όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα είναι επιποδός. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτούς όλους είναι και ο Νίκος Μοσκοβίτης. Οπότε σήμερα θα ξεκουραστεί, θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο για την νίκη του ΠΑΟΚ από την Πανιωνίου και την επόμενη μέρα, το παιχνίδι του επόμενου με τον Φάρο και τι γίνεται στα play-off. Πανιώνης ΠΑΟΚ λοιπόν 67-81 χθες. Καταδικαστική ήταν όπως φαίνεται για τον Πανιώνη. Θα εξηγήσουμε γιατί. Ο οποίος κατά 99% το είπε και χθες ο Αλεξανδρής, ότι ουσιαστικά πέσαμε. Κατά 99% θα είναι του χρόνου στην Α2 εθνική κατηγορία. Άρης Ρέθυμνο 70-52. Ακόμα μια νίκη για τον Άρη, ο οποίος συνέχισε τις καλές εμφανίσεις επιμερών Βαγγέλη Αγγέλου. Έπαιξε ένα πολύ καλό μπάσκετ χθες, με κυρίως έμφαση στην άμυνα ως γνωστόν. Κατάφερε να περιορίσει το τατού του Ρεθύμνου, μια ομάδα που σκοράρει κοντά στους 78-80 πόντους, την κράτησε στους 52 και πήρε την νίκη, η οποία τον δίνει ελπίδες για την πρόκριση στα play-off, την παρουσία στα play-off, έστω και ως 8ος στην βαθμολογία, έτσι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί να πούμε εδώ ότι ξανααλλάζει πάλι το σύστημα των play-off. Ξανά έχουμε δηλαδή παλιά το παλιό σύστημα, μετά το περσινό που το κάνανε απλά και απλά για να περάσουν οι δύο και να ξεκουραστούν. Φέτος πάλι έχουμε το ίδιο, το 1-8, 2-7 και τα σχετικά, έτσι. Ξανά πάλι το ίδιο. Ξέρω του χρόνου μπορεί να αποφασίσουν στον Ισακή να το ξαναλλάξουν, ας πούμε, να κάνουν να παίζουν οι δύο κατευθείαν για τους τελικούς και να παίζουν οι υπόλοιποι για το τίποτα. Έτσι. Είναι λίγο κωμικό.
αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να αλλάζουμε τη μια χρονιά και την άλλη χρονιά πάλι να αλλάζουμε και να ξαναλλάζουμε, αφού βλέπεις ότι τα play-off δεν έχουν καμία αξία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα play-off δεν έχουν καμία αξία να γίνονται σε αυτό το βαθμό. Βάλει τους τέσσερις πρώτους να παίζουν και τελείωσε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι αξία έχουν τα play-off δηλαδή? Εκτός από κάποια μάτς που μπορείς να κερδίσεις εισιτήρια, δεν κερδίζεις τίποτα από θέμα να βγεις τρίτος, τέταρτος, να πάρεις κάποια θέση στην Ευρωλίγκα οτιδήποτε. Δεν κερδίζεις. Κερδίζεις κάποια παραπάνω χρήματα που τα δίνεις ουσιαστικά και από την κατάταξη. Δεν χρειάζεται να είναι τα play-off. Και οι δύο παίζουν. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτό γινόταν. Τώρα θα δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει και το λέω λόγω ΑΕΚ. Αλλά αυτό γινόταν. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλάξαμε πέρυσι το σύστημα, το αλλάζουμε και φέτος. Του χρόνου το ξαναλλάξουμε πάλι, το ξαναλλάξουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, Προμηθέας Λαύριο 98-87. Ο Προμηθέας, ο οποίος γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά τον Κολοσσέ Επαρχιακή, η οποία κατακτά την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο. Το έχει κάνει ο Κολοσσός, αν δεν κάνω λάθος, το 11-12 νομίζω. Είχε τερματίσει στην τρίτη θέση στην κανονική περίοδο. Το κάνει και ο Προμηθέας Πατρών 98-87 χθες στο ντέρμπι των δύο εκπλήξεων, θα λέγαμε, του πρωταθλήματος του φετινού, του Λαυρίου και του Προμηθέα. Ο Μάτς Πάτας επικράτησε. Γυμναστικός Ολυμπιακός 83-95. Ο Γυμναστικός, ο οποίος με βάση και την ήττα του Πανιωνίου ηρεμεί, έχει σωθεί, έχει κερδίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Τώρα το που θα παίζει του χρόνου, ενώ σε ποια πόλη, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που ενεπλάγει ο κ. Μπούμπουρας στον Γυμναστικό και έχει πάρει πλέον το Γυμναστικό φάρο, έτσι, γιατί ουσιαστικά ο φάρος έγινε Γυμναστικός και ούτω καθεξής, δεν είναι απίθανο να δούμε το φάρο να μετακομίζει για να πηγαίνει, νομίζω στη Λέσβο είναι, στη Λίμνο είναι, συγγνώμη, στη Λίμνο, από την Λίμνο ο κ. Μπούμπουρας, να πηγαίνει εκεί. Έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ακούγεται έντονο ότι γι' αυτό το λόγο ο κ. Μπούμπουρας είναι πλάγι με το φάρο, για να πάει μια ομάδα να την πάει στο νησί του, στο νησί καταγωγής, έτσι, και να τη στηρίξει από εκεί, από το νησί. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ, γιατί υπάρχει ο ερασιτέχνης φάρος, εμπλέκεται ο Γυμναστικός, είναι ένα θέμα. Πάντως, από άποψη το να πετύχει και να τραβήξει τον κόσμο της Λάρισας, δεν το έκανε αυτό φέτος ο Γυμναστικός. Δεν τράβηξε τον κόσμο της Λάρισας όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και είναι ένα θέμα, από τη στιγμή που ο κ. Τσάπας έφυγε, που ήταν το αφεντικό ουσιαστικά του φάρου και έμεινε ο κ. Μπούμπουρας πλέον. Να δούμε. Πολλά παίζονται όσον αφορά την επόμενη χρονιά, το που θα παίζει, σε ποια πόλη, να πω καλύτερα, θα παίζει ο Γυμναστικός Λάρισας φάρος. Κίμη Κόρυβος 62-60, δεν ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό. Μέχρι το τέλος, τελευταία δευτερόλεπτα, κρίθηκε ο νικητής. Με την Κίμη ουσιαστικά να τσεκάρει την είσοδο της για τα καλά και να είναι τώρα πλέον σε θέση για εξάδα. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί μπορεί και εξάδα και ίσως και πεντάδα, έτσι, ανάλογα το ότι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της τελευταίας αγωνιστικής για την ομάδα της Κίμης, όπως βέβαια και για τις υπόλοιπες ομάδες, και για την ΑΕΚ και για το Λαύριο, που μπλέκονται σε αυτή την βαθμολογική κατάταξη. Η Κίμη λοιπόν, η οποία κέρδισε, ο Κόρυβος πάλεψε για να τελειώσει από χθες την υπόθεση παραμονή. Πλέον ο Κόρυβος, εφόσον κερδίσει τα Τρίγαλα που είναι σε μια κατάσταση αποσύνδεσης, παραμένει στην κατηγορία. Έτσι, μάλλον και παράλληλα να μην κερδίσει ο Γυμναστικός τον ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί, και να μην κερδίσει και ο Πανιώνος, έτσι, μέσα στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές υπέρ του Κόρυβου, γιατί θεωρητικά ο Κόρυβος κερδίζει. Έτσι, και απ' την άλλη θέλει, για να παραμείνει, είτε ήττα του Πανιωνίου μέσα στο Ρέθυμνο, είτε νίκη του Πανιωνίου και ήττα του Γυμναστικού μέσα στην πλευρά από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Κάτι που, όπως αναμένεται, θα είναι το λογικό, γιατί ο Γυμναστικός πλέον δεν έχει και κανένα όφελος να κυνηγήσει κάτι. Έτσι πάει αδιάφορος τελείως στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, Τρίκαλα Κολοσσός 59-86. Ο Κολοσσός προηγόταν από 7 νομίζω συνεχόμενες ήττες. Τα Τρίκαλα, εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας, πλέον στην Α2, και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως οι ομάδες που πέφτουν από την Α1 έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και δεν πάνε Α2, πάνε και πιο κάτω κατηγορία. Τα Τρίκαλα, μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας και καλής παρουσίας στην Α1 κατηγορία, αποχαιρετούν. Δεν στήριξαν φέτος, γενικά δεν υπήρχε η στήριξη που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
ξεκίνησε και η ομάδα λίγο στραβά. Έφυγε ο κύριος Ρουσιαμάνης, ο οποίος ήταν από τους βασικούς χρηματοδότες στην ομάδα. Έτσι τα Τρίκαλα δεν είχαν μεγάλο μπάτζετ, είχαν ένα μικρό μπάτζετ και ουσιαστικά παίρναν κάποιους καλούς νεαρούς, ίσως σε περιπτώσεις Έλληνες παίχτες. Βρίσκανε κάποιους καλούς Αμερικανούς, ξένους, και έτσι κάναν τις νίκες που θέλαν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν παραπάνω ελπίδες. Φέτος δεν έγινε αυτό, δεν βγήκαν και οι ξένοι στην αρχή. Εντάξει, δεν περιμέναν, περιμέναν και μεγαλύτερη βοήθεια και από την πόλη. Σημασία έχει ότι τα Τρίκαλα αποχαιρετούν και πάνε στην Α2 κατηγορία. Και έχουμε λοιπόν τώρα την, αύριο έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έτσι ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος. Η ΑΕΚ, η οποία είναι λίγο σε μια περίεργη κατάσταση, και θα το εξηγήσουμε αυτό. Λοιπόν, στη βαθμολογία, Παναθηναϊκός πρώτος με 48 αίτητος, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Ολυμπιακός 46 είναι δεύτερος. Έτσι. 1-2 λοιπόν στην κανονική περίοδο. Ο Προμηθέας έχει 42, είναι τρίτος. Είναι σίγουρα τρίτος γιατί έχει την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν χάσει τελευταία γωνία και δει ο ΠΑΟΚ, πάλι ο Προμηθέας είναι τρίτος. Τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ με 41. Έχει κλειδώσει την τέταρτη θέση ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν ισοβαθμίσει, μπορεί να ισοβαθμίσει μόνο με την ΑΕΚ, την οποία έχει την ισοβαθμία. Έτσι. Δεν ισοβαθμεί ούτε με το Λαύριο ούτε με την Κίμη, γιατί του έχει δύο βαθμούς πάνω, και να χάσει την τελευταία αγωνιστική πάει 42. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα τέταρτος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε το Λαύριο, την Κίμη να έχουν 39 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 38 με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό κοντά στον Παναθηναϊκό. Κολοσσός και Άρης έχουν από 35. Ρέθυμνο 34. Το Ρέθυμνο δεν έχει την ισοβαθμία με τον Άρη, αν τυχόν δηλαδή χάσει ο Άρης, αλλά από τη στιγμή που θα κερδίσει ο Κολοσσός δεν μπορεί να το φτάσει στο Ρέθυμνο. Οπότε το Ρέθυμνο είναι εκτός play-off, και για την 8η θέση πλέον παλεύουν μόνο ο Κολοσσός και ο Άρης. Ο Πανιώνιος είναι στους 32, ο Κόρυβος 32, τα Τρίκαλα στους 28. Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή ο Πανιώνιος είναι πάνω από τον Κόρυβο γιατί έχει την ισοβαθμία, αλλά αυτό θέλει ο Πανιώνιος να διατηρήσει. Έτσι δηλαδή κερδίζει αυτός, κερδίζει ο Κόρυβος και χάνει ο, κερδίζει και ο Γυμναστικός. Δεν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, γιατί σε τριπλή ισοβαθμία Γυμναστικού, Κόρυβου, Πανιώνιου πέφτει ο Πανιώνιος. Πάμε να δούμε λίγο την τελευταία αγωνιστική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετές θέσεις, όπως είπαμε. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική έχουμε ΑΕΚ Κίμη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει πολλά για τις θέσεις 5-7. Και τι εννοώ με αυτό? Αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ χάνει από τον Παναθηναϊκό, πάνε όλοι στους 39 βαθμούς. Όλοι στους 39. Παράλληλα την ίδια αγωνιστική παίζει Λαύριο Παναθηναϊκός. Έτσι. Την Κυριακή στις 5 ώρα τα παιχνίδια. Λαύριο Παναθηναϊκός. Με δεδομένο ότι το Λαύριο θα χάσει τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα στόχο να τερματίσει αίτητο στο πρωτάθλημα, το Λαύριο θα πάει στους 40 βαθμούς. Έτσι. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, έχοντας το παιχνίδι με την Κίμη μέσα, έτσι, παίζει εντός έδρας με την Κίμη, μια ΑΕΚ οποία στην ισοβαθμία από ό,τι βλέπω εδώ με το Λαύριο έχει το πλεονέκτημα με το Λαύριο, οπότε θεωρητικά μπορεί να διαλέξει που θέλει να πάει, δηλαδή αν θέλει να παίξει με τον ΠΑΟΚ ή αν θέλει να παίξει με τον Προμηθέα. Και το λέω αυτό γιατί αν για παράδειγμα η ΑΕΚ χάσει από την Κίμη και με δεδομένη την ίδια του Λαυρίου τον Παναθηναϊκό, θα ισοβαθμίσει το Λαύριο και η ΑΕΚ στην έκτη θέση με 39 με 40 βαθμούς. Έτσι. Δηλαδή η ΑΕΚ κάνει δύο ήττες, το Λαύριο κάνει μία ήττα στα τελευταία παιχνίδια, στο βαθμό 40. Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, άρα η ΑΕΚ τερματίζει έκτη. Και πάει το Λαύριο έβδομο. Η Κίμη κερδίζει στην ΑΕΚ, πάει πέμπτη και παίζει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, το θέμα είναι τι θέλει. Η ΑΕΚ έχει μια επιλογή αυτή τη στιγμή. Να κάνει μία ήττα από τον Παναθηναϊκό, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Η ΑΕΚ το πολύ πολύ θα πάει πέμπτη. Αλλά έχει την επιλογή να διαλέξει να πάει και έκτη, αν θέλει τον Προμηθέα. Έτσι. Σίγουρα θα παίξει τα πλεόφ με μειονέκτημα έδρα. Το θέμα είναι τι μειονέκτημα θέλει στην πρώτη φάση. Θέλει να παίξει με μειονέκτημα με τον ΠΑΟΚ, θέλει να παίξει με τον Προμηθέα. Είναι κάτι το οποίο είναι στη δυνατότητά της να το διαλέξει, αν θέλει. Και με δύο νίκες να κάνει, η ΑΕΚ μέχρι 4 πάει. Δεν πάει. Μέχρι 5, συγγνώμη. Δεν πάει παραπάνω η ΑΕΚ. Έτσι. Εκεί απ' την άλλη, αν κερδίσει, όπως είπαμε, πάει στην πέμπτη θέση. Οπότε δεν τη χαλάει ιδιαίτερα η πέμπτη θέση στην Κίμη, γιατί σαφέστατα δεν ξεκίνησε με τη λογική να κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι, αν και προέκυψε στην πορεία
ο πρωταθλητισμός για την ομάδα της Κίμης. Η Κίμη, η οποία να δω λίγο για την ισοβαθμία με το Λαύριο, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει και την ισοβαθμία με το Λαύριο. Έχει χάσει 13 στο Λαύριο η Κίμη και είχε κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, με 14. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, όχι, με 13 έχουν την απόλυτη ισοβαθμία εδώ με την Κίμη. Αλλά νομίζω ότι η Κίμη έχει την ισοβαθμία. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Εντάξει, Κίμη, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει την επιλογή αυτή να διαλέξει αντίπαλο. Έτσι, αν το Λαύριο για παράδειγμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε η ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσει και αυτή το Λαύριο για να πάει την Κίμη για να πάει στο 5-6. Γιατί άμα χάσει, μπορεί να πάει στο 7 και να παίξει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, έχει αυτή τη μικρή πιθανότητα η ΑΕΚ να πάει στο 7. Κλείνοντας για τα πλέον, να πούμε ότι η θέση 8 είναι του Κολοσσού ή του Άρη. Έτσι, τελευταία γνωστική παίζει Κολοσσός Άρης. Όποιος κερδίσει παίρνει την 8η θέση. Στον Άρη το έχουν δηλώσει από χθες ότι θέλουν να κυνηγήσουν την είσοδο στα play-off. Γιατί ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα γίνει και Σάββατο από ό,τι είδα με βάση το πρόγραμμα του ΕΣΑΚΕ, σαφέστατα και θα φέρει εισιτήρια στην ομάδα. Έτσι, θα φέρει εισιτήρια στην ομάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, να έχεις εισιτήρια, χρήματα δηλαδή, να πάρεις χρήματα από ένα παιχνίδι και να μπορείς να καλύψεις κάποιες ανάγκες σου, γιατί αυτή τη στιγμή στον Άρη κάθε ευρώ είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, οπότε ο Άρης πάει για την νίκη μέσα στη Ρόδο. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει την ψυχολογία, είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Άρη όσον αφορά την ψυχολογία, αλλά και την αγωνιστική κατάσταση. Το γεγονός ότι έχει πάρει δηλαδή νίκες και έχει δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι σαφέστατα ο Άρης θέλει να διεκδικήσει την νίκη. Απ' την άλλη, ο Κολοσσός είναι λίγο ντεμή αν θέλει τελικά να πάει στα play-off ή όχι. Έτσι. Γιατί είναι μια ομάδα που παραδοσιακά παίζει στα play-off, η ομάδα του Κολοσσού. Δηλαδή, έστω και στο 7-8 θα μπει στα play-off να παίξει. Έτσι. Αλλά ο Κολοσσός κέρδισε τα τρίγαλα, προχώρησε από συνεχόμενες ήττες. Οπότε είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη στον Κολοσσό. Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Να πω τα play-off, Τετάρτη 16, Σάββατο 19 τα δύο παιχνίδια. Αν χρειαστεί, Τρίτο 21 Μαΐου. Για τον Άρη, για παράδειγμα, δηλαδή, το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 19 Μαΐου στο Αλεξάνδριο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να είναι γεμάτο γήπεδο και να πάρει η ομάδα λεφτά από τα εισιτήρια. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό έτσι ουσιαστικά ο Άρης παίζει τα play-off. Έτσι δεν τα παίζει για κανέναν λόγο. Δεν κερδίζει κάτι με το που θα βγει όγδος, έτσι, ούτε θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι και από θέμα πρεστής μπορείς να πεις ότι βγήκα όγδος και δεν βγήκα δέκατος. Εμένα δεν μου κάνει τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Αν δεν βγεις τρίτο-τέταρτος ή πρώτος-δεύτερος, δεν μου λέει κάτι προσωπικά. Έτσι, απλά το θέμα είναι ότι θα μπουν λεφτά στα ταμεία της ομάδας που τα έχει πάρα πολύ ανάγκη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα play-off. Στην ώρα απ' την άλλη, για να συνεχίσω λίγο τελευταία αγωνιστική, γιατί την άφησα τώρα, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τελευταία αγωνιστική. Έχουμε, να το δω λίγο ένα λεπτάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει τώρα το πρόγραμμα. Να το βρήκαμε. Λοιπόν, λέγαμε για το ΑΕΚ Κίμη, το οποίο είναι τελευταία αγωνιστική, με την ΑΕΚ να έχει θεωρητικά πάντα την επιλογή να διαλέξει θέση που θέλει να πάει, δηλαδή αν θέλει να πάει στο 5 απέναντι στον ΠΑΟΚ ή στο 6 απέναντι στον Προμηθέα. Έχουμε το Ολυμπιακός Προμηθέας, το οποίο είναι αδιάφορο το παιχνίδι αυτό, έτσι δεν κρίνεται κάτι, σκορ και θέαμα. Το Κολοσσός Άρης, είπαμε, την Κυριακή στις 5, ο νικητής παίρνει την 8η θέση. Και έχουμε τώρα Κόρυβος Τρίκαλα, Ρέθινο Πανιώνιος και ΠΑΟΚ Γυμναστικός Λάρισας, Φάρος. Εδώ τι γίνεται τώρα. Ο Γυμναστικός έχει ένα βαθμό περισσότερο, έτσι. Ο Γυμναστικός είναι στους 33, ο Πανιώνιος και ο Κόρυβος είναι στους 32. Ο Κόρυβος λογικά θα κερδίσει τα Τρίκαλα, τα οποία είναι διαλυμένα, θα πάει στους 34. Σε τριπλή ισοβαθμία στους 34, δηλαδή αν πούμε ότι κερδίζει ο Κόρυβος, κερδίζει ο Πανιώνιος μέσα στο Ρέθινο και χάνει Γυμναστικός από τον ΠΑΟΚ, στην τριπλή ισοβαθμία στους 34 βαθμούς πέφτει ο Πανιώνιος. Έχει τη χειρότερη
το χειρότερο goal average, ας πούμε, point average, όπως θέλετε πείτε το, ανάμεσα στις τρεις ομάδες. Έτσι όλες έχουν από μία νίκη. Ο Πανιώνιος έχει νομίζω μείον 14, μείον 13. Οι άλλοι είναι καλύτερο το μεταξύ τους, η διαφορά. Οπότε πέφτει ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος σώζεται μόνο στην περίπτωση είτε να χάσει ο Κόρυβος. Οπότε μένει ο Πανιώνιος, χάσει κερδίσει, άμα χάσει ο Κόρυβος από τα τρικάλα τα οποία είναι διαλυμένα. Είτε μένει ο Πανιώνιος στην κατηγορία, αν κερδίσει με στο Ρέθυμνο, κερδίσει ο Κόρυβος και κερδίσει ο Γυμναστικός στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία Πανιωνίου Κόρυβο και επειδή εκεί επικρατεί ο Πανιώνιος, θα πέσει ο Κόρυβος. Έτσι δηλαδή είναι λίγο τραβηγμένο το σενάριο. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσει ο Κόρυβος και να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ το Γυμναστικό και να μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Πανιώνιος. Έτσι. Ο Πανιώνιος ο οποίος έχασε στο Παλέ. Από τον Άρη έχασε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ. Με αυτές τις αλλαγές που γίνανε και τις ιστορίες, χάθηκε τελείως η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι δεν έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ στην φετινή χρονιά. Έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα και για τον υποβιβασμό. Να δούμε λογικά, όπως είπαμε, κατά 99% Πανιώνιος ακολουθήσει τα τρίκαλα στην Α2 κατηγορία. Και περιμένουμε να μάθουμε τις ομάδες των play-off, έτσι, πώς θα καταρτιστούν τα play-off. Το σίγουρο είναι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ουσιαστικά με τον νικητή Κολοσσού Άρη στην πρώτη φάση του play-off. Ο Ολυμπιακός περιμένει, όπως και ο Κόρυβος περιμένει και ο ΠΑΟΚ περιμένει. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος, ο Προμηθέας τρίτος, ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος και περιμένουν να δουν από τους Λαύριο, ΑΕΚ και Κίμη πώς θα είναι η κατάταξη για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στην πρώτη φάση τον play-off. Ο αυτός που αποκρίνεται θέλει δύο νίκες. Έτσι. Θέλει δύο νίκες αυτός που αποκρίνεται. Μετά στα ημιτελικά στη δεύτερη φάση είναι στις 5 νίκες τα παιχνίδια. Έτσι, στις 3 μάλλον νίκες. Έτσι, 5 αγώνες στις 3 νίκες είναι τα παιχνίδια. Συνήθως βλέπουμε 3-0. Έτσι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-0 βλέπουμε. Συνήθως κάνα 3-1. Τότε με τον Άρη του Πρίφτη, με Μακνίλ, ο Κάρ Γουάιτ είχαμε πάει στο 3-2 του Παναθηναϊκού. Αλλά γενικά είμαστε στο 3-1-3-0. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και με την Α1, όπου τελείωσε και αυτό το πρωτάθλημα. Τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα και δεν φαίνεται. Εντάξει, δεν μου αφήνει μια ιδιαίτερη αίσθηση να πω την αλήθεια. Αν εξαιρέσει κανείς τον Προμηθέα που είχαμε φέτος και το Λαύριο που ήταν σαν εκπλήξεις και παίξαν και καλό μπάσκετ, κάτι τρομερά ιδιαίτερο δεν είχαμε στο φετινό πρωτάθλημα. Περιμένω να δούμε στα play-off τι θα γίνει, πώς θα κυλήσουν τα play-off. Η αίσθηση μου είναι ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπω τα play-off μπορεί να έχουν κάτι διαφορετικό. Για το 1-2 μιλάω πάντα. Τώρα από το χρόνο βλέπουμε, αλλά φέτος δεν βλέπω να έχουμε κάτι διαφορετικό, να πω την αλήθεια. Έτσι. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα play-off. Εντάξει. Είπαμε, μας νοιάζουν περισσότερο τα play-off την NBA, θα πω την αλήθεια. Τα ελληνικά, εντάξει, δυστυχώς έχει χαθεί το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα υπήρχε ενδιαφέρον γιατί η τρίτη θέση έδινε Ευρωλίγκα ή προκριματικά. Τώρα χάθηκε και αυτό το ενδιαφέρον. Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει ενδιαφέρον γιατί από την τελική κατάξυψη βγαίνουν ομάδες που θα παίξουν στο μπάσκετμπολ Champions League. Έτσι. Ο 3, ο 4 και ο 5 δηλαδή είναι οι ομάδες που λαμβάνουν, θα λάβουν μέρος στο μπάσκετμπολ Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Οπότε για εκείνους έχει ένα ενδιαφέρον τι θα τερματίσουν. Γιατί ως ένα βαθμό κρίνει, εντάξει, το Λαύριο τώρα για να παίξει ο Προμηθέας για να παίξει στην Ευρώπη πρέπει να καταρχήν να αλλάξουν πολλά. Έτσι, δηλαδή γήπεδο και τα σχετικά. Τώρα η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ λογικά έχουν σίγουρα καπαρωμένη θέση στο μπάσκετμπολ Champions League. Εντάξει, ο τρίτος παρέας που ήταν τα πρώτα χρόνια ο Άρης θα παρακολουθεί τους αγώνες από την τηλεόραση δυστυχώς γιατί στον Άρη είναι άλλα τα προβλήματα. Καμία σχέση δεν έχουμε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Θα πάρουμε συνέχεια Νίκο Μοσχοβίτη να μιλήσουμε για πάω να δούμε τι γίνεται. Έτσι, πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λιμπέρο 107 και 4. Μπάσκετ City μέχρι και τις 10. Να θυμίσω ο τρόπος επικοινωνίας εκπομπής FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Έτσι, εκεί στέλνετε, ρωτάτε, απαντάμε, σχολιάζετε, τα λέμε και από εκεί. Έτσι, ένα 24 κοστίζει ευρώ, κοστίζει συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και χρέωσεων κινητή τηλεφωνία. Ενώ επίση και μέσα από το Facebook, έτσι, το γκρουπάκι το οποίο έχουμε κάνει εγώ και ο Νίκος, Basket City, μία λέξη στο σημείο κεφαλαίο,
Όσοι είστε μέλη μπορείτε και γράφετε, ποστάρετε από μόνοι σας, δεν χρειάζεται να πείτε κάτω τα δικά μας τα post. Και όσοι δεν είστε και ακούτε και θέλετε να γίνετε, στέλνετε ένα αίτημα και γίνεστε έτσι, κανονικά μέλος, και μπορούμε και συζητάμε από εκεί. Έτσι θα μπει και μια δημοσκόπηση σήμερα όσον αφορά το πρωταθλητή Δύση και Ανατολής. Να δούμε εκεί τι γίνεται, γιατί είχαμε κάνει κάτι ανάλογο στο Final Four του NCAA και μόνο ένας-δύο είχαν βρει, είχαν επιλέξει, σωστό. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα δικά μας να παραμείνουμε. Έτσι, μιλήσαμε πριν για τα σενάρια όσον αφορά τα play-off. Έτσι, η σίγουρη είναι Παναθηναϊκός πρώτος, Ολυμπιακός δεύτερος, Προμηθέας τρίτος, ΠΑΟΚ τέταρτος. Έτσι, μετά τη χθεσινή κήπη του Πανιωνίου, περισσότερο μας πει και ο Νίκος και για το χθεσινό και για το επόμενο παιχνίδι. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Σταμάτη, καλησπέρα. Γίνεται, καλά είσαι. Όλα καλά. Λοιπόν, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, περιμένει να μάθει. Έλεγα πριν σε μια ανάλυση που έκανα για το πρωτάθλημα και τα play-off ότι η ΑΕΚ επιλέγει προς έναν βαθμό. Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο εν πωλής. Κοίτα, λογικά, και αν δεν γίνουν θαύματα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ, με πλεονέκτημα έδρας. Στη λογική ότι η ΑΕΚ θα χάσει αύριο από τον Παναθηναϊκό και θα κερδίσει την Κίνη τελευταία αγωνιστική. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, με βάση τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Τώρα, αν η ΑΕΚ χάσει και από την Κίνη, δεν ξέρω αν βγαίνει παρακάτω, γιατί είναι στην ίδια βαθμολογία με το Λαύριο μεν. Όχι, δεν βγαίνει, γιατί έχει το πλεονέκτημα με το Λαύριο. Ακριβώς. Έχει το πλεονέκτημα με το Λαύριο. Θα βγει, βγαίνει 7η, αν χάσει αυτή και κερδίσει και το Λαύριο. Μόνο έτσι βγαίνει. Θα κερδίσει το Λαύριο τελευταία αγωνιστική των Παναθηναϊκών. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί η ΑΕΚ βγαίνει 7η. Ναι. Α, ναι, γιατί χάνει και την Κίμη, σωστά. Γιατί χάνει και την Κίμη και μένει στο 7 πάει η ΑΕΚ. Και παίζει μετά με τον Ολυμπιακό στα πλέον. Εντάξει, είναι πολύ. Νομίζω είναι πολύ ακραίο σενάριο, ναι. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έκανε την προσπάθειά του ξέροντας ότι μπορούσε να διεκδικήσει και την τρίτη θέση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το έγραψα και σήμερα στο ΠΑΟΚ 24, ότι μετά από εκείνο το μάτς στη Χαλκίδα, τότε που ο ΠΑΟΚ είχε χάσει, νομίζω αρχές Ιανουαρίου ήταν, και το ρεκόρ του εκείνη την εποχή ήταν 8-8, δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα μπει στη τετράδα ως το τέλος. Mm-hmm. Γιατί βλέποντας το πρόγραμμα που είχε τις 10 εναπομείνασες τότε αγωνιστικές, είχε πολλά απαιτητικά παιχνίδια εκτός έδρας, είχε να παίξει με τον Άρη, είχε να παίξει τη Ρόδο με τον Κολοσσό, είχε να παίξει με την ΑΕΚ. Και τα εντός έδρας παιχνίδια κάποια ήταν εύκολα, αλλά κάποια ήταν πολύ απαιτητικά επίσης. Είχε να παίξει με το Λαύριο. Γενικά είχε ένα πρόγραμμα που, ναι, μπορούσε να κάνει κάποιες νίκες, αλλά θα έπρεπε εκτός έδρας να κάνει υπερβάσεις. Τις έχει κάνει μέχρι τώρα. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ τότε έτσι πρόχειρα υπολόγιζα 6 με 7 νίκες για τον ΠΑΟΚ για να είναι στο 5-6, όχι για να είναι στο 3-4. Έχει κάνει 8 και είναι αρκετά πιθανό να κάνει 9 και την Κυριακή με τον ΦΑΡ. Είναι σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάποιες υπερβάσεις, ας πούμε, κερδίζοντας μέσα στο ΆΚΑ την ΑΕ και κερδίζοντας μέσα στο Παλέ τον Άρη. Έχει κάνει πολλές υπερβάσεις και ο Προμηθέας, βέβαια, γιατί η παρουσία λογικό, του και η κατάσταση για να φτάσει τρίτος. Της τρίτης θέσης είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι, δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει ο Προμηθέας μέχρι τώρα. Και εγώ νομίζω ότι με όποιον και να παίξει, όποιον βρει στο 6 και εμπλονέκει μέσα, ο Προμηθέας είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να περάσει την επόμενη φάση και να είναι στην τετράδα και τον play-off. Το λέω γιατί έχουμε δει μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θεωρητικά η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, γιατί δεν ξέρω αν θέλει να επιλέξει να πάει σε ένα Προμηθέα που αυτή τη στιγμή είναι. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι το. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να διαλέξει τον ένα ή τον άλλο, ας πούμε, έτσι αμέσως. Δηλαδή, ναι. Προμηθέας είναι πολύ καλή ομάδα και το απέδειξε αυτό. Mm-hmm. Και είχε διάρκεια. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, αυτά που έχουμε δει στο πρωτάθλημα, την ΑΕΚ έχει κερδίσει 2 φορές. Την έχει κερδίσει πολύ εύκολα στο Παλατάκι, ήταν πολύ καλύτερος και έχει κερδίσει με 21 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Και πριν λίγες εβδομάδες μέσα στο ΑΚΑ που την πέτυχε και έτσι σε λίγο μια κατάσταση αναμονής του Final Four του Basketball Champions League, εκμεταλλεύτηκε αυτό το momentum και παρά τα 2 προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ, γιατί σε εκείνο το μάτς έπαιζε χωρίς Κόνιαρη και Τζόνς, κέρδισε δίκαια και πολύ πιστικά μέσα στο ΑΚΑ. Τα play-off είναι κάτι διαφορετικό όμως. Έτσι, το ξέρουμε. Για την ΑΕΚ είναι λίγο, εφόσον παίξει ο ΠΑΟΚ με αυτήν, είναι λίγο ένα ερώτημα το πώς θα εμφανιστεί τα play-off. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, μια άποψη που λέει ότι πήρε το κύπελο, πήρε και το Champions League και στα play-off θα κατέβει να κάνει χαβαλέ. Ναι. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη που λέει ότι η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά και ψάχνει
καλό και ακριβό Αμερικανό παίχτη. Για να ενισχυθεί και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Δεν έχει πολλές μέρες. Έτσι, πρέπει να τελειώνει σύντομα. Η ιστορία όλη με τους παίκτες είναι νομίζω 48 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Το play-off. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένεις μετά που ξεκινήσουν. Οπότε η ΑΕΚ δηλαδή ουσιαστικά έχει μέχρι την Κυριακή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χρόνο για να πάρει παίκτη. Αν από τη Τετάρτη, Δευτέρα πες. Μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Ο ΠΑΟ χθες με τον Πανιόνιο έκανε μια επέστρεψη καλές εμφανίσεις για 30 λεπτά. Είχε μια κακή πρώτη περίοδο, αλλά συνέχεια ήταν πολύ καλός απέναντι και σε μια ομάδα που νομίζω ότι υπήρχε διαφορά ποιότητας. Δηλαδή φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα έχει κάποιες απαντήσεις σε όλους αυτούς που περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει μέσα στη Νέα Σμύρνη για να κάνει διακοπές, γιατί και καλά ήταν αδιάφορος. Αδιάφορος όταν διεκδικείς ακόμα και τρίτη θέση, έστω και αν ήταν εξαρτάται από σένα, δεν είσαι. Και ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά καλός χθες, με πρωταγωνιστές όχι του συνήθεις, δηλαδή δεν ήταν πρωταγωνιστής ο Γκος, ας πούμε, να το πω έτσι, που είναι ένας παίχτης που τραβάει πολύ στους σκοράρες, ήταν ο Ζάρας, ήταν ο Μαργαρίτης, ήταν και ο Τσόχλας στη δεύτερη περίοδο όταν ο ΠΑΟΚ άλλαξε την εικόνα του αγώνα και ο Πέτεγου ήταν καλός. Γενικά έβγαλε άλλους πρωταγωνιστές και κυρίως Έλληνες. Για μένα, από τη στιγμή που θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό το πλεονέκτημα έδρας που κέρδισε σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου να είναι όντως πλεονέκτημα έδρας. Γιατί εννοώ με αυτό, να μην έχει 1500 άτομα στο γήπεδο, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να έχει 3-4 χιλιάδες ναι. Ακόμα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μου έκανε τρομερή εντύπωση που ο ΕΣΑΚΕ όρισε την πρώτη αγωνιστική των play-off Τετάρτη και το τρίτο παιχνίδι να γίνει Δευτέρα, αν χρειαστεί. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έχει πολύ κόσμο ένα παιχνίδι μπάσκετ Δευτέρα απόγευμα ή Τετάρτη. Ναι. Ξέρω ότι Σάββατο έχει αρκετό κόσμο. Το δεύτερο μάτι θα γίνει Σάββατο πάντα. Εντάξει, την άλλη μέρα. Εδώ ουσιαστικά ενημερώσανε σήμερα ότι θα επιστρέψουν στο παλιό πρόγραμμα. Άσχετα όμως που το ξέραμε. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν όμως. Ναι. Πολλοί κόσμοι νομίζω ότι είναι με το περσινό πάλι πρόγραμμα. Ναι, σύστημα. Ναι, δεν είχε γίνει. Δεν δηλαδή είχε γίνει είναι, δυνατόν, ναι, είναι δυνατόν τώρα μια εβδομάδα μετά πλέον να ενημερώνει ότι. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα είναι λίγο κωμικά, Νίκο. Εγώ να σου πω λίγο κάτι. Μιλάμε τώρα για αυτό το κομμάτι του πλεονεκτήματος έδρας, εντάξει. Αν μια ομάδα θέλει να έχει το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ποια μέρα είναι πιθανό να έχει περισσότερο κόσμο, την Τετάρτη ή το Σάββατο? Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ναι. Δηλαδή, τα βλέπω και ξέρεις, το βλέπεις την ώρα και μετά από λίγο το σκέφτεσαι και λες, εσύ τι κάνεις. Ξέρεις, Τετάρτη τώρα θα τα βάλουμε τίποτα 6 ώρα και θα είναι. Τετάρτη, εγώ σου λέω Τετάρτη. Οκ, γίνεται το 1-0, το 0-1, οτιδήποτε. Δεύτερο παιχνίδι μπορεί να σοφαρίσει οποιοδήποτε. Και το τρίτο παιχνίδι είναι 2 μέρες μετά το δεύτερο. Δευτέρα απόγευμα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν εξήγηση. Και μετά ξεκινάει η άλλη φάση, από τη στιγμή που θα γίνει και τρίτο παιχνίδι, Πέμπτη. 3 μέρες μετά, δηλαδή. Σάββατο, Δευτέρα, Πέμπτη. Βιάζονται, να τελειώσουν γρήγορα. Για την ακρίβεια πάει, αν θυμάμαι καλά, Σάββατο, Δευτέρα, εφόσον έχει τρίτο παιχνίδι πρώτη φάση, Σάββατο, Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή. Δηλαδή, σε 8 μέρες, μια ομάδα η οποία περνάει από την πρώτη φάση και πάει στη δεύτερη και παίζει με τελικά, θα παίξει 4 παιχνίδια, αν έχει τρίτο μάτς στην πρώτη φάση. Ναι. Δεν, δηλαδή, σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειλικρινά. Κοίτα, νομίζω ότι αυτό εδώ που συζητάμε τώρα, έτσι μπορεί να μην ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο και ως ένα βαθμό, ναι, εντάξει, αλλά είναι τραγικό. Έτσι, είναι όλη η ιστορία. Το να ανακοινώνεις μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα αυτό το πρόγραμμα, το οποίο για μένα και για σένα είναι τραγικό, δηλαδή δεν μπορεί να παίζεις Τετάρτη, τρίτο παιχνίδι, που υποτίθεται τρίτο παιχνίδι είναι παιχνίδι φωτιά. Ακριβώς. Παιχνίδι φωτιά, να το παίζεις Δευτέρα. Ναι, είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Και πρόσεξε, όπως είπες πολύ σωστά, γιατί το ξέχασα στο παρελθόν, να το πω εγώ στην κουβέντα πριν, γιατί έλεγα για τα play-off. 48 ώρες και μπορεί να μην είναι και 48 ώρες μετά το μάτς, το δεύτερο. Γιατί μπορεί το Σάββατο να παίξει 9 η ώρα το βράδυ και τη Δευτέρα να σε βάλουν 6. Άρα δεν είναι ούτε σαν τα πράγματα τα οποία δηλαδή δεν έχουν εξήγηση λογική. Ναι. Και μετά πάμε όπως είπες, Πέμπτη, Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Η δεύτερη φάση. Πιάνουμε όλες τις μέρες. Την εβδομάδα, όλες τις μέρες της εβδομάδας. Τι να πω. Και μετά, δηλαδή, το αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Ωραία, λέμε τώρα. Η τελική είναι λίγο πιο λογικό το πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι ο μεγάλος, είναι Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη.
Ο μικρός είναι Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, εντάξει, ναι, εκείνο είναι normal. Τα επιτελικά είναι ό,τι να είναι, ό,τι να είχαμε. Ξέρω εγώ εκεί την ώρα, τι έχουμε, τι μέρες, μπαμ, χτύπες, βραγέδες, δηλαδή. Αλλά και αυτό που λες, που σημαίνεις πολύ σωστά, για την πρώτη φάση των play-off, παίζει πάω ΚΑΕΚ, λέμε τώρα ότι παίζει πάω ΠΑΚ, πάω ΚΑΕΚ, και πάει τρίτο παιχνίδι. Που λογικό, φυσιολογικό είναι να πάει τρίτο παιχνίδι. Πώς εσύ σαν Ισακιέ περιμένεις να έχεις τη Δευτέρα κόσμο του ΠΑΟΚ στο γήπεδο? Ρε φίλε, να σου πω λέω κάτι. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ μένω στον Εύωσμο, εντάξει. Και θέλω εγώ τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ να πάω. Είμαι ΠΑΟΞής και παίζω και με την ΑΕΚ κιόλας που έχω τα θέματά μου σε όλα τα αθλήματα. Και γουστάρω να πάω στο παλατάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θέλω να πάω. Και το μάζι είναι 6 ώρα. Τελειώνω δουλειά μου 5. Δεν προλαβαίνω να πάω, ρε παιδί μου. Δεν έχω κουράγιο. Γιατί συνήθως αυτές τις μέρες τα βάζουν και τέτοιες ώρες. Είναι ανεξήγητο κι αυτό. Δηλαδή το βάζει καθημερινή, ξέρω εγώ, αυτά που δουλεύει ο κόσμο ή τελειώνει αργά και το βάζει κάτι 5,5, 6, 6,5. Βάλτε ρε φίλε σε 9. Σε 9 το βράδυ βάλτε. Τι θα γίνει δηλαδή? Που για μένα, σου λέω, σε μια σειρά που θα είναι πάω ΚΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι το πλεονέκτημα έδρα είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά, μα φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό. Μα, άμα, να σου πω κάτι, άμα μου βάλουν Δευτέρα 6 ώρα τον τρίτο παιχνίδι, ακυρώνουν ουσιαστικά την έδρα αυτή η ίδια. Τι να ακυρώνουν αυτή η ίδια? Σε κανένα γήπεδο δεν θα έχει κόσμο. Δεν θα μπορεί να πάει ο κόσμος. Και στον Προμηθέα, δηλαδή, που μπορεί να πάει και τέτοιο παιχνίδι το Προμηθέα το Λαύριο, ποιο θα. Εντάξει, θα μου πει, πάτε και μικρές αποστάσεις. Μπορεί να πάει, δεν ξέρω πού είναι το Προμηθέα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην πόλη. Έξω είναι, λίγο, είναι λίγο έξω από την Πάτρα, αλλά τι έξω, εντάξει, 10 λεπτά. Εντάξει, 10 λεπτά, ναι. Πάλι. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει το αυτό το πρόγραμμα τώρα, το κάνει, είναι το ποδίο πρόγραμμα, έτσι. Είναι το ποδίο και εξήγησε, παίζει, παιδιά, έτσι και κάνει μια συνέντευξη τύπου. Ενημέρωσε για την αλλαγή του προγράμματος μέσα στη χρονιά. Γιατί χθες μιλούσα με ένα φίλο του Άρη και μου λέει: όχι, δεν παίζουμε λέει με τον Παναθηναϊκό που λες. Παίζουμε λέει με τον. Δεν θυμάμαι ποιον είπε. Με τον. Ξέρω εγώ, την ΑΕΚ. Με τον, ναι, με την ΑΕΚ παίζουμε, ρε φίλε λέω. Ναι. Δεν, ή με την Κίμη λέει Μπάπεξ. Ρε φίλε λέω: με τον Παναθηναϊκό παίζει ο Άρης, ένα μάτσο. Δύο θα παίξει. Ναι. Έτσι. Όχι, λέει, έτσι παίζει. Ρε φίλε, έχει αλλάξει. Πότε το είπαν, λέει, έχει αλλάξει. Πότε το είπαν. Και σκέψου ότι θέμα με ημερομηνίες και γενικότερα με τον προγραμματισμό, πόσες φορές είχαμε φέτος. Καταρχάς, είχαμε 3 εβδομάδες διακοπή. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε με το Άρης ΠΑΟΚ. Θυμόμαστε. Δηλαδή, είναι τα λάθη, είναι συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Εντάξει. Μα εγώ έβλεπα, όταν είδα 16 Μαΐου, κατάλαβα ότι είναι Τετάρτη. Λέω ρε εσύ, δεν είναι δυνατόν. Και μετά βλέπω ότι το παιχνίδι είναι Δευτέρα. Και λέω δηλαδή, τρία μάτσα θα γίνουν στη σειρά, τρία μάτσα θα γίνουν μέσα σε διάστημα 6 ημερών. Τι 6, 5. Ναι. Δεν ξέρω γιατί βιάζονται τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Εντάξει, να πω ότι ας πούμε και εγώ είμαστε γιατί εθνικοί και αυτά, ξέρω εγώ. Δεν το νομίζω αυτό να σου πω την αλήθεια. Γιατί καίγονται τόσο πολύ. Και καίγονται για να τελειώσει το πρωτάθλημα γρήγορα και να κοπούν τα συμβόλαια των παιχτών. Τους άλλους οι ομάδες που δεν θα τα κόψουν, θα τα κόψουν την πρώτη γύρω. Αυτοί που θα μείνουν μέχρι μετά, μέχρι το τέλος, είναι αυτοί που έχουν να πληρώσουν. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, εδώ έχεις ένα προϊόν το οποίο θες να το προβάλλεις. Θες να το προβάλλεις. Και εσύ αντί να το προβάλλεις, το χαντακώνεις. Το χαντακώνεις. Τα λέγαμε και με τις προηγούμενες διοικήσεις όταν κάναμε τα λάθη, τα λέμε και τώρα. Έτσι, εγώ το συγκεκριμένη γιατί... διοίκηση. Ναι, το αναφέρω γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς ορίσαμε τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, οκ. Έχουμε το νου μας. Τι να κάνουμε τώρα έτσι ορίσαμε. Να σε πω κάτι τώρα, Νίκο. Έτσι, στα ημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι είναι 26 Μαΐου. 26 Μαΐου, ρε παιδιά, Σάββατο, έχει Champions League. Έχει Champions League. Ποιος θα κάτσει να δει τώρα ημιτελικό από την τηλεόραση? Τι ώρα θα το βάλεις δηλαδή? Θα το βάλεις 5, θα το βάλεις 4,5? Για να κάτσει όλος να το δει. Έχει τελικό Champions League, να τα λέμε δηλαδή. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Σάββατο 26 Μαΐου όλοι θα δουν αυτό. Τι βάζει δηλαδή, βάλω το Κυριακή, ρε φίλε το. Βάλω το Κυριακή. Δηλαδή στο NBA πώς φροντίζουν να μην πέφτουν πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Στο NBA πώς φροντίζουν πάνω σε συγκεκριμένα να μην πέφτουν. Δηλαδή όταν έχει το Super Bowl, όταν έχει το NCAA, τους τελικούς και τα ημιτελικά, όταν έχω αυτό, γιατί φροντίζουν να μην πέφτουν πάνω εκεί. Και εμείς πάμε και πέφτουμε με τα μούτρα πάνω σε αυτά. Μετά λέμε δεν έχει αυτό, δεν έχει. Πώς να έχετε παιδιά δηλαδή τώρα. Μετά γκρινιάζουμε. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Είναι απίθανο. Το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση. Καλά έκανε το ανέφερες. Γιατί εγώ πιάστηκα με τα ζευγάρια γιατί γίνεται τελευταία αγωνιστική και δεν το ανέφερα καθόλου. Βέβαια έχουμε χρόνο να το πούμε. Έτσι, στα επόμενα σε επόμενες εκπομπές. Αλλά καλά έκανε και το ανέφερες γιατί εγώ πιάστηκα με τους σχετισμούς τι γίνεται από εδώ από εκεί και μου ξέφυγε τελείως. Ήθελα να το πω, αλλά μου ξέφυγε τελείως. Εντάξει, είναι.
Προχειροδουλειές τις λέω εγώ. Προχειροδουλειές. Έτσι. Δεν γίνεται τώρα. Θες να βγεις στην αγορά, να προσελκύσεις χορηγούς, να κάνεις να ράνεις όλα αυτά που είπανε πριν μερικές μέρες και τι τον πεις στο χορηγό. Έλα για να σε διαφημίσω Δευτέρα. Σε ποιον μπροστά. Ναι ρε φίλε, γιατί αυτό είναι το πράγμα. Να σε διαφημίσω Δευτέρα σε ποιον, ποιος να δει. Να έρθει κάποιος Δευτέρα όπως είπες και εσύ, θέλει να πάει ο άλλος στο γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Άμα τελειώνει 5 και το μάτς είναι 6, για να πάρει το λεωφορείο να πάει από τον Εύωσμο και αντί να έχει καλό καιρό. Δεν θα πάει. Μην είναι όπως σήμερα, ναι. Μην είναι όπως σήμερα. Δεν ζούμε δηλαδή να μπούμε στο μετρό και να πάμε σε 10 λεπτά. Έτσι. Όταν δεν γίνει αυτό, βάζετε και ξέρω τα μάτς. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Περίμενα ίσως με τις αλλαγές να έχουμε κάτι διαφορετικό στην εισαγή, αλλά βλέπω ότι η γραμμή δυστυχώς είναι ίδια. Σε το θέμα με τον προγραμματισμό είναι συνεχόμενο φέτος. Ναι, συνεχόμενο. Συνεχόμενο. Εντάξει, είπαμε, ξεχάσαμε τρεις εβδομάδες, ξεχάσαμε μπάσκετ. Πότε βλέπουμε. Έτσι. Μετά λέει ο άλλος, γιατί λέει, μιλάς για την Ελλάδα. Τι να μιλήσω για την Ελλάδα. Τι να μιλήσω για το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί το απαξιώνουν. Που ασχολούνται όταν μου βάζουν τρεις εβδομάδες διακοπές γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που αποκλείονται κιόλας και καθόμαστε και μια εβδομάδα και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Τι να κάνω, ρε φίλε, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή. Δεν θα μιλήσω για το NBA, τι να πω, δηλαδή. Τι έκανε προπόνηση ο Άρης και ο Πάο και εντάξει, ναι, και ατομικό Αθηναίο και ξέρω εγώ, έκανε σουτάκι ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, ακριβώς, όπως τα είπες. Όπως τα είπες. Χθες το ξενύχτη άξιζε, είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, εντάξει, έτσι όπως πήγε, έτσι όπως πήγε. Και να βλέπαμε και έκτο μάτι, δεν θα με πείραζε, να σου πω την αλήθεια. Όχι, μα δεν με πείραζε, γιατί πολύ θα ήθελα τον Βασιλιά να ξεκουραστεί και θέλω να τον πετύχω τώρα τον Βασιλιά. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Να τον πετύχω. Επίσης, και... στα μάτια μου, επειδή εμείς τα λέμε όλα, φίλε μου, εντάξει. Στο τέλος λίγο η Φιλαδέλφια, η Βοστόνη πήρε κάτι. Κοιτάξτε. Ναι, αυτό το συζητούσα και πριν με τον φίλο των Sixers που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Έτσι που του είπα, πω πάλι κλαίγε για τη Τσέγια και αυτά και μου λέει, ναι, αλλά του λέω. Επειδή εγώ έγραψα αμερικάνικη μετάδοση το παιχνίδι χθες. Και εγώ. Έτσι. Λέγανε οι Αμερικάνοι ότι είναι playoff. Δεν σφυρίζονται αυτά στα playoff. Έχουν αυτή τη λογική. Ότι όταν είναι τελευταία φάση. Αλλά στην τελευταία φάση. Στην τελευταία φάση τώρα έχει κάνει φάουλ ο άλλος. Ο Μπέιν έχει κάνει φάουλ. Ναι, από τη μία έχει κάνει φάουλ. Το λέμε ξεκάθαρα. Έτσι, Celtic, αλλά έχει κάνει φάουλ. Απ' την άλλη, ο άλλος σουτάρει όμως. Η λογική στο NBA προφανώς είναι ότι. Για να στο δώσω εκεί δεν πρέπει να σουτάρει. Ναι, αφού στο. Γιατί να σου πω κάτι. Την προηγούμενη βάση, το καλάθι που βάζει ο Tatum. Έτσι. Έχει εκεί φάουλ. Και εκεί έχει φάουλ και δεν το σφυρίζουν. Σωστά. Και εκεί γίνεται φάουλ όταν παίρνει την μπάλα ο Tatum από το Σάριτς. Ναι. Δεν το σφυρίζουν. Αφήσουν τη φάση και σκοράρει ο Tatum. Κατάλαβε. Δηλαδή έχουν αυτή τη λογική. Αυτό που λέμε στο πόσο το πλεονέκτημα. Εκεί δεν είναι. Είναι NBA, σου λέει. Εδώ παίζουν τώρα οι άντρες. Ναι, κατάλαβε. Ναι, σίγουρα, πω κάτι, σίγουρα και η έδρα. Παίρνει σφυρίγματα όπως θα πάρει και το Cleveland, θα πάρει και το Golden State, όλοι παίρνουν. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα που να είναι 50-0, δεν παίρνει έδρα. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Σίγουρα θα πάρει και έδρα, αλλά το ίδιο που έγινε χθες έγινε και πριν. Είναι λογική. Εντάξει, εδώ θα βλέπουμε τώρα τους τελικούς, θα βαρεθούμε να ακούμε σφυρίγματα. Για πες τώρα, ξεκινάμε Κυριακή. Κυριακή, ναι, μέσα στη Βοστόνη. Και μετά Δευτέρα είναι το. Ναι. Δευτέρα προσθέτει μετά το άλλο, έτσι. Ναι, μέσα στη Βοστόνη τώρα. Ωραία. Έχουμε πλεονέκτημα εμείς, να δούμε τώρα. Δεν ξέρω, εδώ που φτάσαμε τώρα παίρνουμε και κούπα, να ξέρεις. Εδώ που φτάσαμε τώρα δεν έχει. Η πίστη είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Χθες ήθελα να κερδίσω πάρα πολύ οι Celtics για να δώσουμε και ένα μάθημα στους Sixers που έδειξαν λίγο έτσι η αλαζονία. Γιατί, για να γίνουν και καλύτεροι αυτοί. Γιατί αυτό που είδαμε χθες ίσως να είναι το match-up στην Ανατολή τα επόμενα 10 χρόνια. Το Sixers Celtics. Έτσι να είναι το match-up, να παλεύουν αυτοί για το παιχνίδι. Αν ο Embiid και ο Simmons και οι άλλοι, αλλά κυρίως αυτοί οι δύο, στρώσουν τον στη δουλειά και δουλέψουν. Άλλος χθες έτρωγε σταφύλια πριν το match. Ο ψηλός. Καλά, την άλλη φορά έτρωγε μπέργκερ. Ναι, εντάξει. Τώρα αλλάζει. Άμα θέλει να γίνει παίκτης για τελικούς, All-Star πρέπει να τα κάνει αυτά. Εντάξει, γιατί το να κάνω εγώ ιστορία με τη Ριάννα ή να κάνω hip-hop ή να. Ναι, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά στο γήπεδο φαίνεται. Γι' αυτό ήθελα να γυρίσουμε. Για να του δώσουμε ένα μήνυμα, να του πούμε: αδελφέ, δούλεψε για να γίνει σαν και εμένα. Ο Καϊρή είναι εκτός από όλα τα playoff, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Okay. Όχι. Okay. Ούτε ο Τάισα, όπως το ξέρω, ο Λάρκιν χτύπησε και χθες κιόλας.
Σε λίγο θα μπει ο Μπραντ Στίβενς μέσα. Θα κάνει λίγο μαγικά με τους Καβαλιέρες. Δεν ξέρω πώς θα του βγει. Εντάξει, τώρα θα το παλέψουμε. Τι να κάνουμε. Είπαμε, εμείς πάμε μια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που παλεύει με έναν. Τώρα, άμα παίξουν οι άλλοι, δεν μπορεί να βάλει 100 λεμπρόν. Άμα και έχω πλεονέκτημα, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Άμα, γιατί ναι, έχω 6-6 σπάσουν, έχω εκεί. Εντάξει, και πέρσι καλά. 7-7, συγγνώμη. Αν κάνει 100 πόντους στο λεμπρόν και σπάσει και το χώρο του Τσάμπερ, τι να πω, εντάξει. Ας βάλει 100. Ναι, εντάξει. Σωστά. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το πλεονέκτημα των Sixers, των Celtics, σε αυτά τα πλεόφα πέραν της όλης είναι προπονητής, βασικό. Ναι. Για μένα διαφορά από όλους τους άλλους, ο προπονητής. Τώρα στο παιχνίδι, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το είδα χθες. Ευχαριστήθηκα, με κράτησε και εμένα μέχρι το τέλος. Ναι, ήταν ματάρα, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Καταρχάς, η πιο μεγάλη διαφορά είναι ότι είχαμε φάσει ένδειξη που πήγαν στο 10, στους 10 πόντους, κάπου τρίτη περίοδο. Και πάλι όλο το μάτι ήταν εκεί. Ήταν γύρισε, ήταν δύο πόντους, ένα πόντο. Ήταν παιχνίδι πλέον κανονικό, δυνατό, ωραίο. Μας προεδράζει, ελπίζω και η τελική να είναι έτσι, να μην δούμε καμιά σούπα τελικούς. Εντάξει, στην Δύση δεν πιστεύω. Την Ανατολή τη φοβάμαι γιατί μπορεί οι Celtics πλέον να καταρρεύσουν. Δηλαδή, τα έχουν δώσει όλα. Δεν μπορείς να πεις ότι από θέμα δυνάμεων, έτσι. Έχουν παίξει 5 με τους Sixers, παίξαν 7 με το Μιλγουόκι πριν. Έχουν τους τραυματίες. Εντάξει, στη Δύση πιστεύω θα δούμε 7 μάτς Warriors με Rockets. Έτσι με το Houston έχει το πλεονέκτημα, να πούμε, με το Houston. Θα δούμε. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά, σ' αφήνω. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή ξεκούραση. Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, φύγαμε λίγο, θα τα πούμε και μετά για το NBA. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Δόξας με τα μπαχαρικά της, τα που φροντίζει οι γεύσεις και τα πιάτα Θεσσαλονικιών έτσι εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια. Για όσους αγαπάνε τη μαγειρική, λοιπόν, η εταιρεία Δόξας μπορεί να σου παρέχει παιδιά, κουρκουμά, κανέλα και λάνης, σαλάτια μαλαίων, διάφορα είδη σε λαβοτάνων, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλιο, ίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάγια εξωτερικού, βότανα για δυνάτισμα, πίεση, χολυστερίνη και άλλα. Όλα για να γίνουμε κι εμείς ακόμα καλύτεροι. Λοιπόν, εταιρεία Δόξας, Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-15-56-46 και στο Δόξας pavlaspices.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Φυσικά μαζί μας είναι το Κλιν Παντελίδης, οτιδήποτε θέλεις εκεί για το αυτοκίνητο, μπαταρίες, λιμπαντικά, χημικά, αξεσουάρ, πλήσιμο γυάλισμα και βιολογικό καθαρισμό με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Λοιπόν, ο Κλιν Παντελίδης, Γρηγορίου Ραμπλάκη 100 στην Άνω Τούμπα, πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών. Τηλέφωνο 2-3-10-9-38-8-75. Επίσης, μαζί μας είναι και ο κορυφαίος Γιώργος Μάσκας με το hair salon του, όπου μπορείς να πας εσύ να πάρεις την κοπέλα σου και να πας να την κάνεις ένα πολύ ωραίο δώρο, γιατί εκεί θα λάβει τις ποιοτικότερες υπηρεσίες από τον Γιώργο Μάσκα και το επιτελείο του. Κορυφαίο στο είδος, έτσι για την καθημερινή εμφάνιση και όχι μόνο για τις ξεχωριστές στιγμές. Γιώργος Μάρκας Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2-3-10-282-700, Facebook και Instagram George Μάσκας Hair Salon, με λατινικούς χαρακτήρες. Ακολουθείτε, ενημερώνεστε για τα πάντα για τελευταία έξι της μόδας όσον αφορά το μαλλί, το οποίο είναι πολύ, μα πολύ βασικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα παρήνυσκο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ευζέμε και βάλε εδώ, Basket City, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, τώρα μια είδηση, πραγματικά θα τη διαβάσω, διαβάζω στο DNA, γιατί το τελευταίο κομμάτι ουσιαστικά θα είναι για το NBA. Workout λέει για 8 ομάδες, με 8 ομάδες του NBA, θα κάνει ο Κινέζος, άκου λίγο το όνομα τώρα, Γιάννης Ζάτσι, Αμπουντουσαλάμου Αμπουντουρεξίτη. Τι όνομα είναι αυτό, ρε. Κινέζος μου, τέτοιο όνομα. Είναι ένα τρελένε, μήπως είναι αστείο. Όχι, δεν είναι, έτσι είναι το όνομα του. Κινέζος Αμπουντουσαλάμου Αμπουντουρεξίτη. Μήπως έχει κάνει κανένα λάθος, είναι άλλο το όνομα, δηλαδή είναι τρελένεση. Και βλέπουν, λέει, και έκπληξη οι αναλυτές του draft για το συγκεκριμένο. 22 χρονών είναι. Παίζει στους Flying Tigers από την Kings Young. Έτσι, και έχει δουλέψει ήδη με τους Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Utah Jazz, και αναμένεται να είναι και άλλοι που θα τον καλέσουν για workout. Έτσι, ουσιαστικά είναι προπονήσεις. Έτσι, πάντως, δηλαδή η είδηση δεν είναι ότι κάνει με προπονήσεις με την ομάδα του NBA. Για μένα είναι το όνομα. Κινέζος. Εγώ Κινέζο ήξερα τον Μπρουζ Λί, τον Τζάκι Τσάν, τον Τζέτ Λί. Ξέρω, τέτοιους ξέρεις. Κινγκ Μο, Τσουγκ Γιάνγκ, τέτοια ονόματα κινέζικα τώρα. Αμπουντουσαλάμου, Αμπουντουρεξίτη είναι...
σαν να τρώει σαλάμι και να είναι ανορεξικός, κάπως έτσι. Έτσι, δηλαδή, θα είχαμε να λέγαμε το όνομα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο χορηγό Ωρας και επιστρέφουμε. Πάντως τώρα γελάμε λίγο, έτσι το είδαμε λίγο χιουμοριστικά το όνομα του Κινέζου, τον, από του Σαλάμου, από του Ρεξίτη. Αλλά να κάνεις τώρα μια συμφωνία να φέρεις κανένα Κινέζο σε κάποια ομάδα εδώ, δηλαδή ανοίγεις χορηγικά μια αγορά τεράστια και άμα είναι και λίγο έτσι αυτός λίγο φίρμα, να έχει και ξέρω εγώ Instagram και αυτά τα κινέζικα και να έχει καμιά 12-14 εκατομμύρια followers, αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι. Αλλάζουν. Τα λέγαμε στη διάρκεια της χρονιάς για τους Bolt, τα αδέλφια Bolt που πήγαν στη Λιθουανία και τα παιχνίδια της Vitautas εκεί όπως λέγανε την ομάδα, τα βλέπανε 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και αυτή η ομάδα σε 3 μήνες κατάφερε να ξεχρεώσει χρέη πολλών ετών. Έτσι. Δεν είναι κακή ιδέα. Μην το δει κάποιος υποτιμητικά για ένα χρόνο, άμα είναι να ξεχρεώσεις. Έτσι. Δηλαδή τώρα να έρθει να φέρεις κάποιον στον Άρη, αν μπορείς βέβαια, έτσι, γιατί έχεις τον μπαν. Να φέρεις κάποιον στον Άρη, ο οποίος να ξέρεις ότι θα σου προσφέρει, αν το αξιοποιήσεις σε ένα χρόνο, θα σου προσφέρει 4-5-6 εκατομμύρια. Και θα ξεχρεώσεις. Και θα φέρεις και, εντάξει, καλοί παίκτες ήταν, ας πούμε. Τα αδέλφια Μπόλ ήταν καλοί. Ειδικά ο Ντιάντζελο είναι καλός. Συγγνώμη, ο Λαμέλο. Είναι καλός παίκτης, έτσι. Δηλαδή, να το κάνεις τώρα αυτό και να ξεχρεώσεις ένα χρόνο. Έτσι, γιατί τώρα να πάω λίγο στον Άρη, έτσι, για να... στον Άρη είπαμε το αγωνιστικό. Το εξαγωνιστικό είναι αυτό που έχει το ζουμί, θα λέγαμε, στην όλη ιστορία. Έτσι, γιατί από εδώ και πολύ καιρό στον Άρη τα προβλήματα είναι καθημερινά. Είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Τα χρέη είναι πολλά. Υπάρχει το μπαν της FIBA, υπάρχουν προσφυγές στην Ελλάδα. Υπήρχε το θέμα με την κατάψυξη διοίκησης, το οποίο γίνανε κάποιοι διακανονισμοί, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν για να συνεχίσουν να υπάρχουν οι κανονισμοί. Έτσι, πληρώθηκε μια δόση στην αρχή. Από εκεί πέρα πρέπει να μπουν και άλλα χρήματα για να προχωρήσουν οι διακανονισμοί. Δεν είναι ότι πληρώσαμε μια φορά και εντάξει. Κάποιοι κάνουν υπομονή. Έτσι, οι Έλληνες θα κάνουν υπομονή, σαφέστατα. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην νομίζουν κάποιοι ότι τελείωσε κάτι στον Άρη χθες ή θα τελειώσει την Κυριακή άμα πάρει η ομάδα την πρόκληση στα play-off. Έτσι, ο Άρης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Απαιτούνται χρήματα για αυτά. Ο κ. Γουλιέλμος, χθες που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του για πολύ λίγο, μου είπε ότι αφού τελειώσει το αγωνιστικό θα μιλήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε, έτσι όσον αφορά δηλαδή να πει κάποια πράγματα προς τον κόσμο. Το σημερινό ρεπορτάζ είναι, όπως διαβάζει και στο Λαμπαουτάρης, η επικοινωνία τηλεφωνική που είχε με τον Νίκο Γκάλη προκειμένου να αξιοποιηθεί, του γνωστοποιήσει ουσιαστικά ότι θα έχουμε επανέναρξη του Νίγκαλης Καπ, το οποίο λόγω Λάσκαρ είχε διακοπεί. Και είχε γίνει αυτή η ρήξη ανάμεσα σε Λάσκαρη και Γκάλη. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν τραγικό. Έτσι το είχαμε επισημάνει, ήταν τραγικό αυτή η όλη ιστορία. Η οποία δεν είχε να κάνει μόνο με το τουρνουά των Ιγκαλισκό, είχε να κάνει και με την G8, την εταιρεία, ας πούμε, ρυθμισμού που είχε ιδρυθεί και έντυνε, ας πούμε, έτσι τον Άρη. Γενικά ήταν πολλά τα θέματα και η πλευρά Λάσκαρη δεν φέρθηκε καθόλου σωστά στον Νίκο Γκάλη. Υπήρχε με τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα να ξαναγίνει τον Ιγκάλης Καπ, να γίνει ωραία, να γίνει καλά, να γίνει συνετά, να γίνει με κάποιες ομάδες καλές για να έχει έσοδα, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι από τον Ιγκάλης Καπ. Έτσι δεν είναι το θέμα να κάνεις κάτι καλό φυσικά για να τιμήσεις τον Νίκο Γκάλη και να το κάνεις κάθε χρόνο. Αλλά το θέμα όλο αυτό ξεκινά για να βγάλεις χρήματα. Έστω λίγα, 50, 60, 100, 200 χιλιάρικα, όσα μπορείς, παραπάνω. Έτσι, είναι ανάλογα. Γι' αυτό και πήγε αυτή η επικοινωνία. Είδαμε χθες και τον Γιάννη Ιωαννίδη στο γήπεδο μετά από πολύ καιρό. Βρέθηκε στο γήπεδο Γιάννης Ιωαννίδης, έτσι, και παρακολούθησε το παιχνίδι. Ο κ. Γουλιέλμος όμως θέλει κόσμο δίπλα του. Θα κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους να στηρίξουν την προσπάθεια. Απαιτείται όμως πολύ μεγάλη στράτευση. Γιατί τα λεφτά που απαιτούνται είναι πολλά για να σωθεί το καράβι. Καταρχήν, απαιτούνται χρήματα για να μπορέσει ο Άρης να λύσει τα θέματα του άμεσα και να πάρει και την άδεια για την επόμενη χρονιά. Άμα πάρει την άδεια για την επόμενη χρονιά, σιγά σιγά νομίζω και με τα έσοδα, με εισιτήρια, με τηλεοπτικά, με διαφημίσεις, με χορηγικά, αυτά, εφόσον υπάρχει δραστηριοποίηση στο χορηγικό κομμάτι, έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια με το Λάσκα δεν υπήρχε τίποτα σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται κάποια έσοδα με ένα χαμηλό budget,
με μια ομάδα συγκεκριμένη, εφόσον υπάρχει το μπαν, καταλαβαίνει ο καθένας πώς ήταν μεγάλες ήταν δυσκολίες, αλλά μια ομάδα η οποία θα έχει στόχο μια καλή παρουσία, αν μπει στα play-off, μπήκε, από εκεί πέρα μετρημένα κουκιά για το budget για να μειωθούν τα χρέη. Έτσι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα. Αν έρθει ένας άνθρωπος και πει: εγώ βάζω 2 και 3 εκατομμύρια, θα αλλάξω τα δεδομένα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα για τον Άρη. Έτσι, απλά το λέω σαν ιδέα τώρα ότι άμα έρχονταν εδώ η Μπολ, θα ξεχρέωνε ο Άρης σε ένα χρόνο, θα ξεχρέωνε και σαν brand name, δηλαδή θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό. Και θα ξεχρέωνε ο Άρης σε ένα χρόνο, θα ήταν όλα καλά. Σε ένα χρόνο. Έτσι, σκεφτείτε το. Τον ρίχνω σαν ιδέα. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει αυτό, να φέρει του Μπολ του δύο εδώ. Εντάξει, θα έπρεπε να έρθει και ο μπαμπάς, βέβαια, ο οποίος είναι λίγο περίεργος. Αλλά σκεφτείτε τι brand name θα έκανες. Τι brand name θα μπορούσε να υποστηρίξει όλη την προσπάθεια και τι έσοδα θα είχες. Σε ένα χρόνο θα καθάριζες τα χρέη σου. Σε ένα χρόνο. Έτσι. Και θα είχες δύο Αμερικανούς. Εντάξει, δεν θα τους ήθελε μπορεί ο προπονητής. Θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό χρονικό διάστημα. Έτσι, αλλά καμιά φορά ο σκοπός λέγει μέσα στα μέσα. Για να γλιτώσεις και να πεις ότι επιστρέφω και από την επόμενη χρονιά είμαι δυνατός πάλι και έχω άλλους στόχους και φιλοδοξίες, ένα χρονάκι ξεχρεώνεις. Έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Γιατί είδαμε ότι και μετά την Αρβανία, την εποχή που διακανόνισε τα χρέη, με Λάσκαρη που ήρθε, που είχε τη λογική να μην βάλω να πληρώσω κατευθείαν τα χρέη και κάνω ομάδα 5-6 εκατομμύρια, η λογική του Λάσκαρη ήταν να πληρώνω, να πληρώνω, να πληρώνω και σιγά σιγά να δω. Να κάνω μια ομάδα, να είμαι εκεί στο 3-4-5. Άμα μου βγει η ομάδα όπως την πρώτη χρονιά, ας πούμε να χτυπήσω και λίγο τον Ολυμπιακό στα play-off, τον Παναθηναϊκό στα play-off, μήπως και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στον Άρη. Είναι δύσκολη, θα την συζητάμε και στη διάρκεια του Μαΐου, γιατί αναμένονται εξελίξεις γενικότερα σε πολλά μέτωπα στους κίτρινους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τελευταίο, προτελευταίο μάλλον διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής με NBA να δούμε τι έγινε χθες. Τα παιχνίδια, τις ημερομηνίες των παιχνιδιών που περιμένουμε για τους τελικούς Δύσης και Ανατολής. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Basket City, για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο NBA φυσικά. Να δούμε χθες. Είχαμε την νίκη της Βοστόνης επί των Philadelphia 76ers 114-112. Με τη Βοστόνη να κάνει το 4-1 στη σειρά. 130-0 είναι το ρεκόρ των ομάδων που είναι από 3-0. Δεν χάνει δηλαδή ποτέ κανείς. Έτσι, όταν είναι 3-0, πάει 3-0 η σειρά. Οι Celtics λοιπόν, οι οποίοι είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Jason Tatum που είχε 25 πόντους, στους 17 ο Rozier, 15 για τον Big Al Horford, 24 για τον Jalen Brown, 13 για τον Baines, 14 για τον Smart που έκανε και κλεψίματα στο τέλος, έκανε πραγματικά εκπληκτικό παιχνίδι ο Marcus Smart. Η Βοστόνη, η οποία είχε πάρα πολλές απουσίες, ακόμα και ο Λάρκιν έλειπε χθες. Ουσιαστικά ο Brad Stevens είχε 8 παίκτες στη διάθεσή του. Αυτή ήταν. Με 8 παίκτες πήγε χθες να παίξει. Κοντά στη Φιλαδέλφια, από την οποία 27 είχε ο Σάριτς, 27 είχε ο Εμπίμπ, 18 είχε ο Σίμονς, στους 14 ο Ρέντικ. Αυτή ήταν η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Φιλαδέλφια, η οποία βέβαια έχει ένα μεγάλο ερώτημα τώρα να απαντήσει. Αν θα κυνηγήσει κάποιο star, έτσι τον Paul George ή τον LeBron James, που όλοι κάζουν ότι ο LeBron θα φύγει από το Cleveland, ή κάποιον άλλον, ή τον Kawhi Leonard, ο οποίος και αυτός λένε όλοι ότι μάλλον θα φύγει από το San Antonio. Απ' την άλλη βέβαια, εντάξει, οι Celtics κοιτάνε τα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους και θα παλέψουν κόντρα στο Cleveland. Η τελική λοιπόν είναι Houston, Golden State και Βοστόνη, Cleveland, με Βοστόνη και Houston να έχουν τα πλεονεκτήματα έδρας. Οι σειρές των τελικών ξεκινάνε από την Ανατολή. Την Κυριακή στις 10.30 έχουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι, Βοστόνη Κλίβελαντ. Συγγνώμη, τη Βοστόνη, η οποία είναι στο, η τερμάτισε το 55-27, το Κλίβελαντ στο 50-32. Η Βοστόνη λοιπόν, η οποία και να μην είσαι Βοστόνη, με βάση τις απουσίες, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν τραυματισμοί οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας, ένας επίσης ρολίστας καλός, ο Τάιν, ο Τάις, και έχεις φτάσει να έχεις αποκλείσει το Μιλουόκι σε 7 μάτς και την Φιλαδέλφια σε 5,
Μόνο μπράβο δεν μπορείς να πεις σε αυτήν την ομάδα. Μπορείς να πεις μόνο σε αυτήν την ομάδα. Έτσι πραγματικά. Και ξαναλέω ότι είναι θέμα προπονητή σε πρώτη φάση και δεύτερον και παίχτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή για μένα ο Τέιτουμ, αν παραμείνει πιστεύω με αυτό το προπονητή στη Βοστόνη και δουλέψει όσο να δουλέψει, θα αφήσει πραγματικά εποχή στο NBA. Ο Τέιτουμ είναι ρούκι και άμα δείτε πως παίζει φέτος, πραγματικά είναι εκπληκτικός. Έτσι. Λοιπόν, Βοστόνη Cleveland την Κυριακή το πρωτεύουν είναι 10.30. Μετά στις 15 Μαΐου την Τρίτη στις 4 ώρα το βράδυ έχουμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στο Houston και το Golden State. Έτσι, Steph Curry, Clay Thompson και Kevin Durant. Εγώ θα πω κυρίως Steph Curry και Kevin Durant απέναντι στις James Harden και Chris Paul. Έτσι, αυτά είναι, αυτό είναι το δίδυμο που θα συγκρουστεί από τις δύο πλευρές. Οι bookmakers στο Las Vegas που εντάξει βγάζουν και εκεί είναι όλη η ιστορία όσον αφορά το στοίχημα στην Αμερική, είναι το Las Vegas, δίνουν Golden State για πρόκριση φαβορή, έτσι από την φάση με το Houston. Και βέβαια όλοι στο NBA αυτή τη στιγμή με βάση την εικόνα και τις Βοστόνες που έχει σίγουρα επιπλέον πίεση, δίνουν ότι το Cleveland θα περάσει από τον τελικό της Ανατολής κόντρα στην Βοστόνη. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Στις 16 μετά έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στις 3.30 το βράδυ ξημερώματα, Βοστόνη Cleveland, και ούτε σειρά πάει ούτω καθεξής. Έτσι μετά δύο παιχνίδια στο Cleveland, ένα στο Houston και άλλα δύο στο Golden State. Θα δούμε. Αναμένονται πολύ δυνατά παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι οι Celtics δεν θα πέσουν τόσο εύκολα όπως έγινε πέρσι. Γιατί πρώτον θεωρώ ότι το Cleveland έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την πέρσι. Και δεύτερον ότι τώρα η Βοστόνη βγάζει μια άλλη τρέλα με τις απουσίες που έχει. Βέβαια μέσα σε όλα πρέπει να δούμε και την κούραση, πρέπει να δούμε και το πως για παράδειγμα θα αντιμετωπίσει τον Λεμπρόν, που είναι πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα για την αντίπαλη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής ξέρει τι πρέπει να κάνει, ο κ. Stevens, ο Brad Stevens. Δεν θεωρώ ότι οι Celtics θα πέσουν τόσο εύκολα. Στη Δύση πιστεύω θα πάμε στα 7, να πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω θα πάμε στα 7 παιχνίδια. Έτσι τώρα, αν θα σπάσει έδρα το Golden State πιο νωρίς, είναι πιθανό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει και το Houston μέσα στο Golden State. Εγώ βλέπω 7. Και στο 7ο κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι μπορεί να γίνει. Έτσι, στο 7ο παιχνίδι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Συνήθως τα break γίνονται πάντα στα 2 πρώτα παιχνίδια. Συνήθως για τις ομάδες δηλαδή που έρχονται από πιο χαμηλά στη βαθμολογία, το ένα, το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι συνήθως είναι αυτά που σπάνε, κυρίως θα πω εγώ το πρώτο, και που αλλάζει τα δεδομένα στην σειρά. Θα ξενυχτήσουμε. Καλώς ή κακώς θα ξενυχτήσουμε, ειδικά γιατί να βλέπουμε Δύση. Τα μάτς ξεκινάνε 4, 4.30, 5. Εγώ πιστεύω θα βάλουν την Ανατολή και στους 3.30. 3-3.30 θα ξεκινάει η Ανατολή. Η Δύση θα μας πηγαίνει 4. Δηλαδή έχει ξενύχτη, παιδιά. Από εδώ και πέρα πραγματικά έχει πολύ ξενύχτη για να δούμε αυτά τα μάτς. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι και αν πεις ότι την Ανατολή εντάξει θα τελειώσει νωρίς γιατί θα περάσει το Cleveland και δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον, που εγώ διαφωνώ σε αυτό. Νομίζω Δύση όλοι θέλουν να δουν την κόντρα αυτή ανάμεσα σε Houston και Golden State, έτσι. Λοιπόν, αυτά με τη φάση με το NBA, με τους τελικούς. Ήταν πολύ ωραίο χθεσινό παιχνίδι. Οι Celtics εκεί στο τέλος με ένα καλάθι του Tatum και με μια καλή άμυνα από τον Smart, ο οποίος συνέχεια μετά πήγε να στοχίσει στην τελευταία επίθεση. Ήταν το σκορ 112-113, σουτάρει την πρώτη, την έχασε. Και μετά του είπε ο Stevens, χάσε και τη δεύτερη γιατί οι Sixers δεν είχαν time out. Το NBA όπως γνωρίζετε, μπορείς να πάρεις time out την ώρα που η μπάλα είναι στο παίζει και να προωθήσεις την μπάλα. Οι Sixers δεν είχαν time out, άρα δεν μπορούσαν να προωθήσουν την μπάλα. Και ο Stevens λέει τον Smart, χάσει την βολή μέχρι να γίνει εκεί ένα μπουμπούλα για το rebound. Είχε 2,5 δευτερόλεπτα ακόμα να μην κάνουν τίποτα οι Sixers και φάμε κανένα δίποτο, τρίποτο και μας καθαρίσουν. Οπότε χάσει την. Και ο Smart σούταρα για να τη χάσει με δύναμη, αλλά αυτή χτύπησε τα μπλοκ και μπήκε. Συγγνώμη. Και μετά βέβαια έγινε η baseball pass από τον Simmons. Εκεί ήταν ο Smart για να κλέψει και πάλι την μπάλα και να τελειώσει το παιχνίδι. Με τη Βοστόνη να κερδίζει με 114-112 σε μια ωραία σειρά μεν,
Αλλά μια σειρά που θεωρώ προσωπικά ότι η Βοστόνη έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από τους Sixers. Είχαμε πει, εγώ πίστευα ότι ταιριάζει περισσότερο οι Sixers στη Βοστόνη σαν ομάδα. Έτσι. Σε αντίθεση με το Milwaukee, το Milwaukee είναι πιο πολύ ομάδα του Γιάννη. Άμα δεν πάει καλά ο Γιάννης, δεν πάει καλά το Milwaukee. Και τώρα με τους Sixers δεν πήγε καλά ο Σίμος σε κάποια παιχνίδια. Έπεσε η Φιλαδέλφια. Έτσι δεν ήταν το ίδιο δηλαδή όταν ο Σίμονς παίζει καλά. Αυτά λοιπόν με τους τελικούς του NBA. Πολύ μεγάλα ερωτήματα να δούμε τι θα γίνει. Διαβάζω τώρα σε μια είδηση για τον Κουφό, για τον Κώστα τον Κουφό, ο οποίος αναμένεται να ενεργοποιήσει την οψιόν που έχει στο συμβόλαιό του και να παραμείνει, να επιστρέψει στο Σακραμέντο. Έχει οψιόν για το συμβόλαιό του 8,7 εκατομμύρια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 10 χρόνια συμπλήρωσε ο Κουφός στο NBA. Είχε υπογράψει 4 χρόνια για 33 εκατομμύρια με τους Kings και αναμένεται να παραμείνει στους Kings, έτσι, και να πάρει 8,7 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Dwayne Wade, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να αποχωρήσει. Φαινόταν ότι ήταν τα τελευταία του χρονιά. Πήρε ό,τι πήρε στο Μαϊάμι, πήγε και στο Cleveland, εκεί με τον LeBron, και επέστρεψε όπως συνηθίζουν πάντα οι NBAs να κάνουν. Πάντα επιστρέφουν στις ομάδες στις οποίες πέρασαν τα περισσότερα χρόνια. Δηλαδή και ο Garnett έπαιξε Βοστόνη, έπαιξε Brooklyn, αλλά για το τέλος της καριέρας του γύρισε στη Μινεσότα. Έτσι. Αυτό κάνει τώρα και ο Wade. Ουσιαστικά γύρισε στο Μαϊάμι και αποφασίζει να τελειώσει την καριέρα του. Έτσι, μια πολύ μεγάλη καριέρα, ομολογουμένως ο Wade, από τους καλύτερους guard που αγωνίστηκαν στο NBA και ειδικά στη σύγχρονη εποχή του NBA. Έτσι, ο Flash, εκρηκτικός παίκτης, τρομερός αθλητής, έτσι, με εντυπωσιακά καλάθια, και ένας παίκτης που και μόνος του, αλλά και μετά όταν πήγε και ο LeBron εκεί, νομίζω ότι έγινε πολύ καλός ο LeBron δίπλα στο Wade. Όχι τόσο ότι άλλαξε ο Wade, αλλά άλλαξε πολύ ο LeBron δίπλα στο Wade σε σχέση με το LeBron του Cleveland. Βέβαια, εμείς θα θυμόμαστε και για την παρουσία του γενικά στις εθνικές ομάδες της Αμερικής. Και αν δεν κάνω λάθος, τον είχαμε κερδίσει και το 6. Το LeBron σίγουρα τον είχαμε κερδίσει. Νομίζω και ο Wade ήταν. Wade, LeBron, Carmelo το 6 όταν τους κερδίσαμε στην Ιαπωνία. Ήταν και ο Wade εκεί. Εντάξει, πήρε άλλα με τους Αμερικάνους βέβαια, αλλά θα έχει να θυμάται και αυτό σε αυτό το παιχνίδι στην Ιαπωνία. Επίσης ο Nick Collison σε Οκλαχώμα και αυτό σταματάει. Έτσι ο Λευκός Σέντερ, ο οποίος αναμένεται και αυτός μετά από 15 ολόκληρα χρόνια στο NBA, παρακαλώ, αναμένεται και αυτός να σταματήσει την καριέρα του. Εντάξει, ένας χαμάλης παίκτης, έτσι, δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό. Απλά μέσα στο παρκέ ήξερε να παίζει δυνατά, ήταν ψηλός παίκτης. Έτσι, μια πιο αθόρυβη εκδοχή του Σκαλαμπρίν, έτσι, που και αυτός ήταν χαμάλης θα λέγαμε, αλλά είχε άλλα προσόντα εκτός του αθλητικού κομματιού, έτσι, όταν αφορά βέβαια πάντα το χιούμορ και τα σχετικά. Γίνεται γενικά μεγάλη κουβέντα τώρα, όπως είπαμε, για τους free agents. Όλοι ψάχνουν να δουν τι θα γίνει. Αν για παράδειγμα το Toronto θα πάει να πάρει free agent, αν η Φιλαδέλφια θα πάει να πάρει free agent, οι Lakers αν θα πάνε να χτυπήσουν κάποιο free agent, έτσι όπως τον Paul, ή πολλοί περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο LeBron, γιατί είναι πολύ έντονο στο NBA αυτό και μήνες ότι ο LeBron θα φύγει από το Cleveland, χάσει κερδίσει. Έτσι, ότι θέλει να έχει καταλάβει ότι να μείνει στο Cleveland δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το LeBron, ότι θέλει να πάει κάπου αλλού. Εντάξει, υπάρχει μια μερίδα που λέει δεν θα πάει πουθενά και θα μείνει εκεί. Αλλά πολλές ομάδες νομίζω είναι στη τάση αναμονής για ό,τι θα κάνει ο LeBron. Επίσης, ένα από τα καυτά ονόματα είναι ο George, ο Paul George, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα παραμείνει στην Οκλαχώμα. Ενώ μεγάλο ερωτηματικό είναι και ο Kawhi Leonard, το Spurs. Τι θα κάνει και αυτός, ο οποίος είχε αυτόν τον τραυματισμό. Βέβαια, πολλοί πλέον λένε εδώ και μήνες ότι δεν είναι θέμα τραυματισμού, είναι απλά ψυχολογικό. Και ότι στο τέλος το έκανε γιατί ήξερε ότι οι Spurs δεν θα κάνουν τίποτα, οπότε δεν ήθελε να τραυματιστεί. Ο ίδιος βέβαια σε τελευταίες του δηλώσεις είπε ότι δεν έχω θέμα και θα μείνω στους Spurs. Το θέμα είναι όταν γυρίσει ο Popovich και συγκεντρωθεί στο μπάσκετ, γιατί έχασε τη γυναίκα του πριν λίγο καιρό, τη σύζυγό του, και
Δεν έδωσε το πάνω και στα play-off σε κανένα παιχνίδι στον πάγκο της Πέρση. Εντάξει, τώρα θα χρειαστεί το χρόνο του ο τεράστιος Γκρέγκ Πόποβιτς για να δει τι θα κάνει και να επιστρέψει στον πάγκο και να αποφασίσει και αυτός για τον Λέοναρντ. Έτσι, αν θα τον κρατήσει, αν θα μπει σε μια λογική ανταλλαγής. Γενικά θα είναι αυτό το καλοκαίρι στο NBA, γιατί πολλές ομάδες ψάχνουν να πάρουν star για να δουν τι θα κάνουν την επόμενη χρονιά. Έτσι, κάποιες απλά για να μπουν στα play-off, κάποιες για να ξεκινήσουν ένα project για τα επόμενα χρόνια και κάποιες άλλες βέβαια για να ενισχυθούν και να πάνε να χτυπήσουν το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής όσον αφορά βέβαια πάντα το μπάσκετ. Μπάσκετ City είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10. Μόνος εδώ στα Μάτς Μορελής, γιατί ο Νίκος Μοσχόβιτς είπαμε το δώσαμε λίγο ρεπό γιατί έχετε δυνατό τρίμερο. Εμείς θα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα εδώ, τώρα και με τα μάτς που θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή Τετάρτη ξεκινάνε τα play-off. Θα δούμε πώς θα πάει και η εκπομπή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει αγώνα εδώ, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά θα είμαστε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κανονικά εδώ 8 με 10 κοντά σας με θέματα αποκλειστικά και μόνο για τον μπάσκετ, μόνο γι' αυτό. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την κορυφαία Manchester United που παίζει με την West Ham και να σας μεταφέρουν το αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν τα λέμε και πάλι την επόμενη Τρίτη, να αγαπάτε τον μπάσκετ, να βλέπετε πολύ μπάσκετ, NBA, Ελλάδα. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ σε όλους. Να πω για να μην το ξεχάσω, γιατί πάντα τα ξεχνάω αυτά. Να πω ότι και πρέπει να τους τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βοηθάνε, μας στηρίζουν. Να πω λοιπόν μαζί μας η εταιρεία Δόξας Βότανα, εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τους Θεσσαλονικείς με τα εκλεκτά προϊόντα της, έτσι πιπεριά, γουρκουμάς, κανέλα και λάνης, αλάτια μαλάιων, διάφορα είδη σέλα Βότανα, θεραπευτικά Βότανα, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάγια εξωτερικού, έτσι. Ολυμπίου Διαμαντή 21, λοιπόν, εταιρεία Δόξας, τηλέφωνο 2-3-15-56-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Επίσης μαζί μας ο Κλίν Παντελίδης, μπαταρίες λιμπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο και βιολογικός καθαρισμός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Ο Κλίν Παντελίδης, λοιπόν, Γρηγορίου Λαμπράκη 100, Άνω Τούμπα, Πατρίου Μπιπή, για την εξυπηρέτηση των πελατών, τηλέφωνο 2-3-10-9-38-8-75. Επίσης, εφόσον έχετε κανονίσει κάτι είτε για πολύ χαλαρό είτε για κάτι πιο επίσημο, γάμους, βαφτίσεις για τα σχετικά, που θα πάτε για να σας φροντίσουν στον κορυφαίο Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, έτσι ο ίδιος και το επιτελείο του, εξαιρετικό και το επιτελείο του λοιπόν, τις ποιοτικότερες υπηρεσίες σας προσφέρουν στον χώρο τους, ένας πολύ ωραίος χώρος πραγματικά. Όσον αφορά τα μαλλιά σας, με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας για την καθημερινή σας εμφάνιση, και όχι μόνο, ο Γιώργος Μάσκας, Hair Salon, Γρηγορίου Σταύρου 5, εδώ στο κέντρο της πόλης, έτσι πολύ κοντά μας, τηλέφωνο 2-3-10-2-82-700. Επίσης Facebook και Instagram, ακολουθείτε George Maskas Hair Salon με λατινικούς χαρακτήρες και ενημερώνεστε για όλα τα νέα και τα τελευταία νέα της μόδας όσον αφορά το μαλλί, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας πλέον. Λοιπόν, αυτά, ξαναχαιρετώ, αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Μπαλαντέρ με Κυλώνη και Παπαδόπουλο εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 μέχρι τις 12. Από μένα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.